εκλογές. Με τον Καρατζαφέρη σύμμαχο, η αξιοπιστία ανεβαίνει και της Νέας Δημοκρατίας. Το λέτε πάρα πολύ καλά εκλογές. Το μνημόνιο τελειώνει, άρα εκεί μπορούμε να συνεννοηθούμε σε μια άλλη βάση. Ποιοι μπορείτε να συνεννοηθείτε σε αυτή τη νέα βάση? Αρχικά για την εκλογή. Πάμε γρήγορα και σε άλλα θέματα βλέπω, κυρία Τζίμα. Είστε... Προσπαθώ. Ωραία. Λοιπόν, το μνημόνιο τελειώνει. Αυτό το δίλημα μνημόνιο, αντιμνημόνιο πλέον δεν θα υπάρχει. Θα καταργήσετε τους εφαρμοστικούς νόμους, δηλαδή το μεσοπρόθεσμο, θα επαναφέρετε τον κατώτατο μισθό, τις συλλογικές συμβάσεις, θα αλλάξετε ξανά το ασφαλιστικό. Τι θα κάνετε, αυτό σημαίνει τελειώνει το μνημόνιο. Θα σας αφήσω να κάνετε εσείς. Γιατί? Θα σας πω. Καλά το λέτε, αλλά δεν θα μας αφήσουν αυτοί. Θα σας πω. Ο λαός θα μας αφήσει. Θα σας πω. Κοιτάξτε, επειδή εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα το μαγικό κουμπάκι που ξαφνικά τα αλλάζει όλα από τη μια μέρα στην άλλη, όπως έχετε εσείς προφανώς. Είναι προφανές. Όχι, εσείς ένα κουμπάκι είχατε. Της κοινωνικής καταστροφής και το πατήσατε. Ότι αυτά, που, αυτά που έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή, εννοείται πως θα τα εφαρμόσουμε και θα τα υλοποιήσουμε. Εννοείται πως θα υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους θα υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, γιατί τις έχει ανάγκη ο τόπος. Το Πασόκ σας λέει πάντως πρέπει να ξαναδείτε τις απολύσεις. Και κυρίως. Πλέον οι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν με βάση τη δική μας ατζέντα. Εδώ είναι το παιχνίδι όλο. Ότι εμείς θα παρουσιάσουμε ένα νέο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας που δεν θα το επιβάλλει, η Τρόικα. Γιατί αν είμαστε γελασμένοι ότι όλα πρέπει να μας επιβάλλουν από το εξωτερικό, είναι λάθος. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα.